πρόκειται να μιλήσουμε για ένα διαπρεπή διπλωμάτη και πολιτικό, ο οποίος δεν ήταν μόνο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά με διεθνή εμβέλεια, παγκόσμια εμβέλεια, και ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα φρόντισε να δώσει την αξιοπρέπεια και το κύρος που χρειαζόταν σε έναν χώρο που ήταν μόνον ερείπια μέσα από την Επανάσταση. Ποιος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας? Αυτός που κατά καιρούς χαρακτηρίστηκε από Έλληνες και ξένους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές της ζωής του, καθώς και αυτοκράτορες και ηγεμόνες της Ευρώπης, πρωτοστάτης της ελληνικής παλιγενεσίας, άγιος ένδοξος εθνομάρτυρας, ασκητής της πολιτικής, ένθεος αγωνιστής της Ορθοδοξίας, μάρτυρας της Ρωμιοσύνης, κορυφαίος των Ελλήνων του 19ου αιώνα, νικητής του Μέτερνιχ, ο εξαπορήτων σύμβουλος και υπουργός του αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλεξάνδρου I, ρυθμιστής, δεξιοτέχνης της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αν και μη Ρώσος, αλλά Έλληνας, ο μεγάλος αρχιτέκτονας της πανευρωπαϊκής ειρήνης και προστάτης της Γαλλίας και Ελβετίας. Είναι πλήθος οι βιογράφοι του, Έλληνες και ξένοι, αλλά και ο ίδιος ο Καποδίστριας μας έχει αφήσει την αυτοβιογραφία του στο υπόμνημα που υπέβαλε το 1826 προς τον τσάρο της Ρωσίας Νικόλαο, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από τη ρωσική υπηρεσία. Το έργο του αυτό, σε μετάφραση του καθηγητή Μιχαήλ Λάσκαρη, έχει τίτλο «Επισκόπηση της πολιτικής μου σταδιοδρομίας από του 1798 μέχρι του 1822». Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας έζησε και έδρασε στην Ελλάδα και σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στη Ρωσία, Αυστρία και Ελβετία. Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα και μαρτύρησε στο Ναύπλιο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε στην Κέρκυρα από ευγενείς και πλούσιους γονείς, λόγιους γονείς, δικαστής ήταν ο πατέρας του. Ο κυβερνήτης, παιδί του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια που πέθανε το 1821 και της Αδαμαντίνας, το γένος Γονέμι, ήταν από επίσημη οικογένεια, γραμμένη στη χρυσή βίβλο του νησιού. Οι γονείς του ήταν ορθόδοξοι και προπατορικά έφεραν τον τίτλο του κόμητα. Η οικογένεια Καποδίστρια καταγόταν από την ομώνυμη πόλη της Δαλματίας και ήρθε εδώ στην Κέρκυρα το 1373. Ήταν μια οικογένεια πλούσια και μάλιστα το 1689 ο τότε αρχηγός της οικογένειας πήρε και τον τίτλο του κόμητος. Έχουν πάρει και άλλους τίτλους. Η μάνα του είχε κυπριακή καταγωγή από το γένος Γονέμι, που αποτελούσε παλιά γνωστή οικογένεια της Κύπρου με πολλούς αγωνιστές της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους, όπως ο Πέτρος Γονέμης, ο πρώτος γνωστός δραγουμάνος στην Κύπρο. Αυτός από τον 17ο αιώνα δρούσε μυστικά εναντίον των κατακτητών, συνεργαζόμενος με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χριστόδουλο, για να απελευθερώσει την Κύπρο από τον Οθωμανικό ζυγό, γράφοντας στο βασιλέα της Ισπανίας Φίλιππο τον Τρίτο
ότι οι χριστιανοί καταπιέζονται σκληρά από τους Οθωμανούς και ότι σφάζονται αναρρύθμιτοι κάτοικοι της Κύπρου. Ο πατέρας του, δικηγόρος, πολιτικός παράγοντας του νησιού, ενός γεωγραφικού χώρου με αλλεπάλληλες ξένες κατοχές. Μια οικογένεια που πραγματικά είχε ουσιαστικές, πνευματικά βαθιές σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο πατέρας του, ο Κόμης Αντώνιος Καποδίστριας, ήταν και αυτός άνθρωπος ευσεβής, πολύ καλός οικογενειάρχης, και αυτός, όπως και τα παιδιά του, είχε μπροστά συνεχώς ως όραμα δύο πάρα πολύ μεγάλες αρχές. Η πρώτη ήταν η πίστη στον αληθινό Θεό και η δεύτερη ήταν η αγάπη προς την πατρίδα. Είχε βέβαια λάβει από την οικογένειά του σωστή και ευσεβή ανατροφή, κυρίως από την ευσεβή μητέρα του, τη Διαμαντίνα Γονέμη, που ήταν Κύπρια. Μεγάλωσε λοιπόν σε ένα πραγματικά πνευματικό χριστιανικό περιβάλλον, και αυτό ήταν κάτι που επέδρασε όχι μόνο στην προσωπικότητά του, αλλά και στο όραμα που απέκτησε για την Ελλάδα μετά ως πρώτος κυβερνήτης. Δύο από τις αδελφές του, μην ξεχνάμε ότι ήταν και μοναχές σε μοναστήρια της Κερκύρας. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός από τη ζωή του Καποδίστρια συνέβη όταν αυτός ήταν νέο παιδί, περίπου 16 ετών. Διηγείται και ο ίδιος, και το έχει καταγράψει και η παράδοση του μοναστηριού αυτό με κάθε λεπτομέρεια, ότι όταν ήταν σε αυτή την ηλικία και είχε πάει κάπου με το άλογό του, κάποιος μοναχός εδώ του μοναστηριού είδε σαν όραμα το εξής. Ένα άλογο να τρέχει αφηνιασμένο και να σέρνει από πίσω του έναν νέον άνθρωπο. Και θέλοντας να δει τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το όραμα το οποίο ξαφνικά και στα καλά καθούμενα είδε, μέρα μεσημέρι έτσι, όχι βράδυ, βγήκε έξω από την είσοδο του μοναστηριού και είδε ως εικόνα αυτό το οποίο οραματίστηκε. Δηλαδή, ένα αφηνιασμένο άλογο να τρέχει και να σέρνει έναν νέο άνθρωπο. Ο νέος άνθρωπος αυτός ήταν ο νεαρός Ιωάννης, ο οποίος είχε βγει, όπως είπαμε, για βόλτα και έπεσε από το άλογό του, μπλέχτηκε το πόδι του και τον έστεινε το άλογο, και υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλος κίνδυνος και για τη ζωή του και για την, αν όχι για τη ζωή του, για την υγεία του. Ο μοναχός λοιπόν, ο οποίος ειδοποιημένος από το όραμα αυτό βγήκε έξω, σταμάτησε το άλογο, σώθηκε ο νεαρός Ιωάννης. Αυτό ήταν κάτι που εντυπώθηκε πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή του και ήταν κάτι που του δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, αφενός για την Παναγία, αφετέρου για το μοναστήρι και τους ανθρώπους του μοναστηριού. Αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε, θέλησε και να καταγράψει το γεγονός αυτό, αλλά και την καταγραφή αυτή να την αφιερώσει ως ενθύμιο στο μοναστήρι αυτό. Οπότε παρήγγειλε και του ζωγράφησαν μία εικόνα λαϊκής τέχνης βεβαίως, αλλά με πολύ έτσι ζεστά χαρακτηριστικά, που ακριβώς εικονίζει αυτό το γεγονός, τον Καποδίστρια να σέρνεται από το άλογό του και τον μοναχό να βγαίνει έξω από την πύλη της Μονής και να σταματάει το άλογο εγκαίρως. Αυτή την εικόνα την αφιέρωσε στο μοναστήρι, υπάρχει ακόμα εδώ φυλαγμένη. Κατά καιρούς την προσφέρουμε όταν μας τη ζητάνε σε διάφορες εκθέσεις και σε διάφορα μουσεία. Και από αυτό το γεγονός, τέλος πάντων, ο Ιωάννης επέκτησε μια πολύ στενή σχέση με το μοναστήρι. Σε αυτή του τη σχέση γνώρισε και έναν από τους ιερομόναχους του μοναστηριού, το όνομά του ήταν Σιμεών. Αργότερα ο Σιμεών έγινε και ηγούμενος στο μοναστήρι, τον οποίο Σιμεών ο Ιωάννης τον είχε ως πνευματικό του πατέρα και πνευματικό καθοδηγητή. Και πραγματικά ο ιερομόναχος Σιμεών ήταν άνθρωπος μεγάλης ευσέβειας, μεγάλης πίστεως, και αυτά τα μετέδωσε και στον νεαρό Ιωάννη. Δυστυχώς έχει σωθεί όχι πάρα πολύ, αλλά πολύ ενδεικτική αλληλογραφία αυτών των δύο, του ηγουμένου Σιμεών με τον Ιωάννη Καποδίστρια, που φαίνεται
και η πνευματική αγάπη των δύο αυτών ανθρώπων, αλλά και ο σεβασμός που δείχνει ο Ιωάννης προς το πρόσωπο του πνευματικού του πατέρα, τον οποίο συμβουλεύεται και ακολουθεί, αλλά και μέσα από αυτό φαίνεται και ο σεβασμός του και η αγάπη του και προς το μοναστήρι και προς την Παναγία. Νομίζω ότι και σε κάποια επιστολή του είναι χαρακτηριστικό ότι αποκαλεί όλους τους αδελφούς του μοναστηριού της Πλαιατέρας με το όνομα του Ηγουμένου Σιμεών. Σιμεώνες τους έλεγε δηλαδή. Τις σπουδές του τις έκανε στην Κέρκυρα, στα σχολεία της Κέρκυρας. Που ήταν ανεπτυγμένη πνευματικά και που αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία όπως έκαναν οι περισσότεροι επτανήσιοι. Το 1794 πήγε στην Ιταλία για να σπουδάσει ιατρική. Ο νεαρός Ιωάννης Καποδίστριας σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα τα ακαδημαϊκά έτη 1795, 1796 και 1797. Την άνοιξη του 1797 πήρε όλα τα προβλεπόμενα για την απόκτηση του τίτλου του ιατρού μαθήματα και τον Ιούνιο του 1797 απέκτησε τον τίτλο αυτόν με μια διαδικασία αρκετά σύντομη. Εξαιτίας των πολιτικών συνθήκων της περιόδου. Πράγματι, ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Πάντοβα στα τέλη του 1794, στο τέλος της Βενετικής Δημοκρατίας, η οποία έληξε τον Μάιο του 1797, της περιόδου κατά την οποία άρχισε η Δημοκρατική Γαλλική Επανάσταση. Σύμφωνα με την ιδιαίτερη δεδομένη κοινωνικοπολιτική κατάσταση που την είχε εγκαταστήσει η καινούργια γαλλική κυβέρνηση, μπορεί να πάρει πτυχίο εφόσον έχει παρακολουθήσει μόνο τα δύο πρώτα χρόνια της σχολής. Κανονικά, αυτοί που ήταν εγγεγραμμένοι στη σχολή της ιατρικής έπρεπε να σπουδάσουν 4 χρόνια, στο τέλος των οποίων θα μπορούσαν να πάρουν πτυχίο. Ο Καποδίστριας, όπως προείπαμε, έφτασε στην Ιταλία στο τέλος της Βενετσιάνικης κυριαρχίας, όταν ακόμα υπήρχαν οι λεγόμενες «νατσιόνες», εθνικές. Την περίοδο του 1700 έγιναν πάρα πολλές εγγραφές Ελλήνων φοιτητών. Είναι η περίοδος της μεγαλύτερης παρουσίας και της μεγαλύτερης ανάπτυξης και αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 1600, του 17ου αιώνα, η Βενετική Δημοκρατία είχε θεσπίσει τους λεγόμενους νόμους των Αρτίστη και Λογίστη, σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσε κάποιος να σπουδάσει και να πάρει πτυχίο και χωρίς να είναι καθολικός. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα νόμιμο τίτλο και οι ορθόδοξοι φοιτητές, όπως για παράδειγμα ο Καποδίστριας. Quindi di poter conseguire un titolo legale.
Ο Καποδίστριας ήρθε στην Πάντοβα όπως πολλοί άλλοι φοιτητές από τα Ιόνια νησιά. Γιατί τη Βενετική περίοδο η Πάντοβα ήταν η μόνη πανεπιστημιακή έδρα που η Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου αναγνώρισε το αντικείμενο. Στην Πάντοβα συναντά κανείς πολλούς Έλληνες με ρίζες ελληνικές. Μεταξύ των άλλων, θυμόμαστε τον Μάριο Πιέρη, έναν ιστορικό παθιασμένο με την ιστορία της Ελλάδας, που στα απομνημονεύματά του διηγείται πολλά επεισόδια από τη ζωή του Καποδίστρια. Διηγείται ακόμη ότι πολλοί Έλληνες έρχονταν στην Πάντοβα όχι μόνο εξαιτίας του Πανεπιστημίου, αλλά επειδή ήταν κοντά στη Βενετία, η οποία αποτελούσε ένα μεγάλο κέντρο ελληνικής κουλτούρας. Υπήρχε ένα γνωστό, πολύ μεγάλο κολέγιο, Κολέγιο Φλαντζίνι. Υπήρχε επίσης ένα δίκτυο σχέσεων κοινωνικών και πολιτιστικών, στο οποίο οι Έλληνες έβρισκαν καταφύγια. Επίσης, και στην Πάντοβα υπήρχε κάτι αντίστοιχο για την διευκόλυνση της εισαγωγής των Ελλήνων, οι οποίοι έρχονταν από τα κατακτημένα Ιόνια νησιά, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπήρχαν δύο κολέγια, που το ένα είχε ελληνική διεύθυνση και το άλλο λατινική, μέσα στα οποία και χάρη στην καλή διάθεση των ιδρυτών τους, οι Έλληνες έβρισκαν καταφύγιο και βοήθεια. Σε αυτά μπορούσαν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να φτάσουν σε ένα σημείο πολιτιστικό και πνευματικό απαραίτητο για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου. Στα Ιόνια νησιά και στις κατακτημένες περιοχές της Ελλάδας δεν μπορούσαν να βρουν κάτι αντίστοιχο. Αυτή η αίθουσα ονομάζεται η αίθουσα των 40, γιατί φιλοξενεί 40 πορτρέτα των επιφανών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάντοβα. Επινοήθηκε και κατασκευάστηκε από τον Πρίτανη Κάρλο Άντι, που ήταν ο δημιουργός καλλιτέχνης της ενοικοδόμησης του κτηρίου τα χρόνια του 1930, και ήταν Πρίτανης μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δική του ήταν η ιδέα να τιμήσει τις παρουσίες των πιο διάσημων ξένων φοιτητών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκουμε και το κάδρο του Ιωάννη Καποδίστρια.
Βρισκόμαστε στη συνέδρα αυτή που σήμερα ονομάζεται Ακαδημία των Επιστημών, Γραμμάτων, Τεχνών του Γαλιλαίου. Ιδρύθηκε το 1599 με το όνομα Ακαδημία Ρικορβάτη. Ο Γαλιλαίος υπήρξε ένας από τους θεμελιούτες. Dei soci fondatori. Lo scopo per cui fu costituita l'Accademia era di costituire. Ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η Ακαδημία ήταν να υπάρχει ένα σημείο συνάντησης και ένα σημείο αναφοράς κοινό μεταξύ της ανθρωπιστικής κουλτούρας και της νέας κουλτούρας των επιστημών που γεννιόταν εκείνη την εποχή. Είμαστε τώρα στα χρόνια που θα περάσουν αργότερα στην ιστορία σαν τα χρόνια της επιστημονικής επανάστασης του Γαλιλαίου. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μέλος αυτής της Ακαδημίας από πάρα πολύ νέος ακόμα. Ήταν καινούριο στις σπουδές και στο δίπλωμα της ιατρικής αποφύτησε 21 χρονών και έκανε αίτηση να συμπεριληφθεί στην Ακαδημία σαν μέλος φοιτητής. Incluso nell'Accademia, di essere associato all'Accademia con la qualifica di alunno, cioè possiamo dire di membro studente. Era un privilegio raro, voleva dire. Το ότι έγινε αποδεκτή η αίτησή του σημαίνει ότι οι καθηγητές που ήταν διακεκριμένα μέλη της Ακαδημίας αναγνώρισαν και διέκριναν ότι ήταν άνθρωπος όχι μόνο με ταλέντο αλλά και με μεγάλη θέληση. Μια θέληση που είχε να κάνει με το κοινό καλό. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Ιωάννης Καποδίστριας κηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας. Σήμερα, η Ακαδημία ζει για να τιμά και να θυμάται αυτές τις περασμένες δόξες και ταυτόχρονα να τις προσαρμόζει στη νέα πραγματικότητα. Μαζί με τις μνήμες και τα κειμήλια δείχνει ότι δεν είναι μια περίοδος νεκρή αλλά ένα σημείο εκκίνησης για τις νέες γενιές. Εμείς θέλουμε οι νέοι να αισθάνονται υπερήφανοι για αυτό το παρελθόν, σαν τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν περήφανος που αποτελούσε μέλος εκείνης της Ακαδημίας. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς διέμενε ο Ιωάννης Καποδίστριας στην Ιταλία. Πιθανώς έζησε στην Πάντοβα, όπου παρακολούθησε τα τμήματα ιατρικής. Του ήταν βολικό να κατοικεί στην έδρα του Πανεπιστημίου. Ξέρουμε επίσης ότι είχε σχέσεις με τη Βενετία. Στις αργίες, οι συμφοιτητές του πήγαιναν στην κοντινή Βενετία για διασκέδαση. Εκείνος όμως έβρισκε ευκαιρία να ξεφυλίζει τα βιβλία στις βιβλιοθήκες της Βενετίας ή να συχνάζει στις φιλολογικές συναντήσεις που γινόντουσαν στο σπίτι της κερκυραίας Ισαβέλλας Θεοτόκη.
Στη Βενετία ανέπτυξε πολλές σχέσεις και συγκεκριμένα με δύο άτομα, βάζοντας τις βάσεις για μια φιλία που θα διαρκούσε για ολόκληρη τη ζωή του. Η πρώτη του φιλία είναι με τον Ούγκο Φόσκολο, έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές της Ιταλικής λογοτεχνίας, που είχε γεννηθεί στη Ζάκυνθο από πατέρα Βενετό και μητέρα Ελληνίδα. Έφτασε στη Βενετία από τη Ζάκυνθο πάρα πολύ φτωχός και έζησε σε συνθήκες πείνας. Συνάντησε τον Καποδίστρια διαμέσου της Ισαμπέλα Θεοτόκη. Η Ισαμπέλα Θεοτόκη Αλμπρίτζη, μια γυναίκα μεγάλης έγκλης, είχε ήδη ξεπεράσει τα 30 της χρόνια όταν ο Φόσκολο τη γνώρισε στον Καποδίστρια. Ήταν γεννημένη στην Κέρκυρα και παντρεμένη στον πρώτο της γάμο με έναν ευγενή Βενετό. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Κόμι Αλμπρίτζη, στο σπίτι του οποίου συγκεντρώνονταν πολλοί από τις πιο ιδιοφυείς και διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Πιντεμόντε, ο Κανόβα και ο ίδιος ο Μπάιρον, πέρασε από τα σαλόνια της Ισαμπέλα Θεοτόκη. Η Ισαμπέλα Θεοτόκη φαίνεται να έχει ένα είδος συναισθηματικής σχέσης με τον Ούγκο Φόσκολο, παρά τη διαφορά ηλικίας. Δεν έχουμε όμως αποδείξεις για κάποια αντίστοιχη σχέση με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι σχέσεις διήρκεσαν για μια ζωή. Ο Καποδίστριας ήταν εκείνος που αποχαιρέτησε τον Ούγκο Φόσκολο αφού ο ποιητής πέθανε στα τέλη του 1920 στο Λονδίνο. Quando il poeta morì alla fine degli anni 20. Τότε συναναστευόταν με προσωπικότητες υψηλού πνευματικού επίπεδου, βέβαια, δικαιολογείται και από το πώς ήταν φτιαγμένος ο Καποδίστριας. Η culturale certamente incise anche sulla formazione dello stesso Καποδίστρια. Και μπορούμε επίσης να επισημάνουμε ότι στην Ιταλία ο νέος που προέρχεται από την Κέρκυρα με μια αρκετά πλήρη σχολική εκπαίδευση μπαίνει σε ένα κύκλωμα σχέσεων και φιλίας με διανοούμενους που τον διαμορφώνουν και τον στιγματίζουν για όλη του τη ζωή. Profondamente anche per la sua vita futura. Però Giovanni Capodistria ο Ιωάννης Καποδίστριας προερχόταν από μια οικογένεια ευγενών με παραδοσιακή κουλτούρα. Έζησε στην περίοδο της Επανάστασης, έζησε στην περίοδο της πτώσης της Βενετικής Δημοκρατίας και στην αρχή της Δημοκρατικής Κυβέρνησης. Το 1797, όταν έπεσε η Βενετία, η κατάσταση ήταν εκρηκτική και όλοι περίμεναν μια αλλαγή. Η εμφάνιση της γαλλικής φιλοσοφίας, που είχε ως αξίες την ελευθερία και την αδερφοποίηση, καθώς και η τάση μιας νέας κουλτούρας με νέες ιδέες, σίγουρα επηρέασαν ένα λαμπρό νέο όπως ο Καποδίστριας. Ο ίδιος θα δηλώσει στη συνέχεια, όπως φαίνεται σε διάφορες βιογραφίες του, ότι η επαφή του με την Επανάσταση θα του ανοίξει τα μάτια σε μια κοινωνική πραγματικότητα καινούργια και θα τον κάνει να καταλάβει ότι είναι πιθανή μια αλλαγή στον κόσμο διαμέσου μιας δικής του οπτικής. Αυτή μπορεί να έρθει χωρίς αιματηρή επανάσταση, αλλά θα ξεκινήσει από μια μεταμόρφωση του ανθρώπου, η οποία θα γίνει μέσω του σχολείου, της διδασκαλίας και διαμέσου της διάλυσης της δυσιδαιμονίας και της άγνοιας. Τον επηρεάζει πολύ στην ψυχική και διανοητική του ορίμανση. Εκείνη την εποχή, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έπνεαν οι θυελώδεις άνεμοι των ηλιστικών θεωριών και του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού. Η ισχυρή όμως προσωπικότητά του έμεινε ξένη σε κάθε ηλιστική θεωρία και από κάθε ιδέα που διατάρασε την ισορροπία του ατόμου μεταξύ ελευθερίας και δικαιωμάτων από τη μια και των καθηκόντων και των υποχρεώσεων από την άλλη. Το μόνο που αποδέχτηκε από όλα αυτά τα ρεύματα και τις νέες ιδέες ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισονομία και η ισοτέλεια για όλες τις κοινωνικές τάξεις, χωρίς καμία διάκριση. Ο Καποδίστριας, μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, από όπου πήρε διδακτορικό ιατροφιλόσοφου, το 1797, αμέσως γύρισε στην Κέρκυρα, όπου διορίστηκε διευθυντής στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και παράλληλα μελετούσε ιστορία και πολιτικές επιστήμες. Μετά τις Ναπολεόντιες εκστρατείες, η Βενετία, που ήταν ως τότε κυρίαρχος των Επτανήσων, καταραίει.
δημιουργείται ένας ανταγωνισμός στο ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή. Στην περίοδο της κυριαρχίας της Γαλλίας του Ναπολέοντος επιβάλλονται οι Γάλλοι. Και έβαλαν την οικογένεια σε κάποιο περιορισμό. Η οικογένεια ζούσε στην πόλη την εποχή εκείνη. Η οικογένεια λοιπόν βρήκε τρόπο και έφυγε από εκεί, από την πόλη, και ήρθε να ζήσει εδώ σε αυτό το σπίτι, το οποίο επέλεξαν επειδή ήταν το πιο κοντινό στην πόλη. Είχαν και άλλα εξωτικά, αλλά το επέλεξαν γιατί ήταν το πιο κοντινό στην πόλη. Έζησε εδώ μέχρι περίπου το 1800 που έφυγαν οι Γάλλοι από την Κέρκυρα και ήρθαν οι Ρωσοτούρκοι κατά τελευταία εμφάνιση. Όταν σπούδαζε στην Πάδοβα, με συμμαθητές του μιλούσε και έλεγε διαρκώς για την Ορθοδοξία σε σχέση με την τότε Γαλλική Επανάσταση και τα εγκλήματα της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν συμφώνησε ποτέ ο Καποδίστριας με τη Γαλλική Επανάσταση. Με τι συμφώνησε? Με αυτό που ήταν το αξίωμα των Ελλήνων επαναστατών, δηλαδή το μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Η πίστη και η πατρίδα ήταν τα αξιώματα σε όλη του τη ζωή από τον καιρό που γεννήθηκε. Ο Καποδίστριας δεν ήταν από τους ανθρώπους που μπορούσε να μεταπηδήσει από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν ξεχάσουμε προς στιγμή τον ανθρωπιστή γιατρό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον μεγάλο και φιέστατο διπλωμάτη. Όποιος προδώσει το πρώτο αφεντικό, προδίδει και το δεύτερο. Ο Καποδίστριας είχε δεθεί με τη Ρωσία και πρέπει να μην είμαστε επηρεασμένοι από όσα μετέπειτα η πετιότητη της Ρωσίας υπέστη το ελληνικό έθνος. Η Ρωσία είχε βοηθήσει κατά τους ίδιους περίπου χρόνους, αλλά και νωρίτερα. Ο Καποδίστριας, έχοντας πάντοτε πιστή αφοσίωση στη δύναμη που του έδινε τη δυνατότητα, προσπαθούσε να την αξιοποιήσει τώρα, και αυτό έκαμε το 1807 και σε όλες τις άλλες περιπέτειες, χωρίς ποτέ να διστάσει να μείνει και πένεις, να φτωχύνει. Ήθελε να είναι καλά με τον καθένα, έντιμος, και αν η ευκαιρία του δοθεί, να προσφέρει τη ευκαιρία. Ήρθε η ευκαιρία, αλλά υπήρχε η άλλη δύναμη της πονηράς Αλβιώνος, που ακούει στο όνομα Αγγλία. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε όχι τη φαντασία μας, αλλά όλοι τη βεντάλια ανοιχτή για να συλλάβουμε πώς εκκινήτω και τι επεδίωκε ο Καποδίστριας. Εφιέστατα. Οι Ρώσοι σε εκείνη τη φάση συμμαχούν με τους Τούρκους αρχικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν η Γαλλία του Ναπολέοντος, όπως ευρύτερα είχαν διαμορφωθεί ευρωπαϊκές συμμαχίες. Έτσι τον διόρισαν αρχιέτρο, αν και ήταν πάρα πολύ νέος, στο τουρκικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν που γύρισε στην Κέρκυρα, ο μικρός Κερκυραίος, τι κάνει ως γιατρός? Μας δίνει ένα παράδειγμα και για την εποχή μας σπανιότατο. Δηλαδή το παράδειγμα αυτό είναι της φιλανθρωπίας του, της αλληλεγγύης του. Ως γιατρός δεν πήρε ποτέ χρήματα. Όχι μόνο δεν πήρε χρήματα, αλλά έδινε στους ασθενείς του χρήματα όπου ήταν άποροι. Η επιστροφή στο θεωρούμενο γενέθλιο τόπο της Κέρκυρας ενός επιστήμονος της ειδικότητας του ιατρού, και μάλιστα ιατρού που είχε αποφοιτήσει από την περιόνιμη Πάδοβα, στην οποία ο ελληνισμός είχε πολύ μεγάλες βάσεις, όλοι γνωρίζουμε
τους διακεκριμένους εκεί Έλληνες. Δικαίωσε τον ίδιο τον σπουδαστή, διότι δεν είχε θέση ως σκοπό της ζωής να εξαργυρώσει τις οποιασδήποτε δαπάνες είχε διαθέσει για τα χρόνια των σπουδών του. Αυτό δείχνει το μεγαλείο ενός νέου, ο οποίος επιθυμεί με να σπουδάσει, αλλά όχι για να αυξήσει την περιουσία του, για να προσφέρει στους συνανθρώπους. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ξεχωριστό γνώρισμα στην περίπτωση του Καποδίστρια. Στους απλούς ανθρώπους, στους μη δυναμένους να πλησιάσουν γιατρό, διότι η χώρα μας τότε υπό τον τουρκικό ζυγό δεν ήταν δυνατόν να διανοείται περίπτωση καταφυγής στο γιατρό. Κατέφευγε στα πρακτικά και έχουμε τεράστια βιβλιογραφία σχετική. Να το μεγαλείο μιας ανθρώπινης νεαράς ψυχής που επιστρέφει γεμάτος ενθουσιασμό και προπάντων γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό το μεγαλείο θα έπρεπε να διακατέχει όλους εκείνους οι οποίοι σπουδάζουν την επιστήμη της ιατρικής, που είναι η αρχή της φιλοσοφίας. Διότι φιλόσοφοι λέγονται, και δεν ήταν τυχαία αυτή η προσωνυμία του γιατρού. Ήταν φιλόσοφος και παρακάτω έλεγε γιατρός. Οι περισσότεροι. Η περίοδος κατά την οποία βρέθηκε τότε ως νεαρός επιστήμον σημάδεψε ολόκληρη την Κέρκυρα. Και επειδή η Κέρκυρα δεν ήταν απλώς ένας αυτόχθον πληθυσμός, αλλά σε αυτήν κατέφευγαν οι υπηρώτες, οι οποίοι και την ανανέωναν, στην οποία κατέφευγαν οι στερεολαδίτες, εννοείται φυσικά και οι νησιώτες. Αποτελούσε λοιπόν μια αφετηρία για ένα καινούριο τρόπο αντιμετωπίσεως της ζωής και το είχαν το πρότυπο στο πρόσωπο του Καποδίστρια. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη εποχή και για τα Ιόνια νησιά και για την Ελλάδα γενικότερα, αρχές του 19ου αιώνα. Η εθνική αφύπνιση του νέου ελληνισμού έχει προχωρήσει και ιστορικοί λόγοι, λόγω των ευρωπαϊκών εξελίξεων, διαμορφώνουν μια κατάσταση ώστε τα Ιόνια νησιά, η Ιόνιος πολιτεία, να είναι το πρώτο ελεύθερο ελληνικό κράτος, έστω βραχύβιο εκείνα τα χρόνια. Μετά την κατάρρευση της Βενετίας και την επέκταση της Ναπολεόντιας Γαλλίας, τα Επτάνησα το 1800 γίνονται μια ανεξάρτητη πολιτεία, η Ιόνιος πολιτεία. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της προσωρινής κυβέρνησης των προκρήτων της Επτανήσου, που είχε αναγνωρίσει ο Ρώσος Ναύαρχος Ουσακόφ, εξουσιοδοτημένος από Ρωσία, Αγγλία και Πύλη, ήταν ο πατέρας του Ιωάννη Καποδίστρια, Αντώνιος, που πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συνομολόγησε τη συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Πύλης υπό την εγγύηση της Αγγλίας για την αναγνώριση αυτόνομης Ιόνιας πολιτείας. Το σύνταγμα που καταρτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε αποδεκτό από τον Σουλτάνο ονομάστηκε Βυζαντινό και ήταν ολιγαρχικό, παραχωρώντας όλη την εξουσία στις κληρονομικές αρχοντικές οικογένειες των νησιών, αυτές που ήταν καταχωρημένες στη Χρυσόβιβλο, Λίμπρο Ντόρο, τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας. Αλλά και σ' όσους από τους αστούς ήθελαν και μπορούσαν να γραφτούν. Το σύνταγμα αυτό αποτελεί το από 212 άρθρα. Συνέδεε τα Επτάνησα με ένα είδος ομοσπονδίας. Το νέο σύνταγμα που αυθαίρετα συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τους εκεί πρεσβευτές της Επτανήσου Πολιτείας προκάλεσε τη γενική δυσαρέσκεια. Το νέο κράτος θα ήταν υποτελέστο σουλτάνο. Οι ευγενείς έβλεπαν με δυσαρέσκεια τη μερική έστω εκχώρηση προνομίων τους στους αστούς και ο λαός οργίστηκε με την αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων που του είχαν παραχωρηθεί από τους Γάλλους Δημοκρατικούς. Ταραχές και στάσεις ξέσπασαν στα νησιά.
εκδικήσεις και υποκινούμενοι φόνοι διατάρασαν την ασφάλεια και την τάξη. Όταν νεαρός ακόμη άρχισε να φαίνεται το άστρο του, να λάμπει το άστρο του στον χώρο της διπλωματίας αλλά και της πολιτικής, και διέγνωσε ακριβώς ο Αντώνιος Καποδίστρια, ο πατέρας του, αυτή την έφεση του γιου του, άρχισε λοιπόν διακριτικά αυτός να αποσύρεται σιγά σιγά και να παραχωρεί το έδαφος στο γιο του. Ο πατέρας του Καποδίστρια, γνωρίζοντας την προσήλωσή του στην πατρίδα και την πίστη και τις ικανότητές του στην οργάνωση διοίκησης, τον όρισε αντικαταστάτη του το 1801, προκειμένου να οργανώσει διοικητικά τα 6 νησιά του νεοσύστατου κράτους. Εκεί ο Καποδίστριας θα δείξει για πρώτη φορά τις εκπληκτικές διοικητικές ικανότητές του. Έχει ήδη γίνει γνωστός από το επαγγελματικό ιατρικό του έργο, όπου καταπλήσει με την φιλάνθρωπη δραστηριότητά του, και αναλαμβάνει στη συνέχεια και πολιτικές θέσεις στον οργανισμό της Ιόνιας Πολιτείας. Ο Καποδίστριας άρχισε τη δράση του υπέρ της Ελλάδος και υπέρ των εθνικών πόθων των Ελλήνων της εποχής εκείνης, πάρα πολύ νέος. Στις αρχές Μαΐου έφτασε με το Σιγούρο στην Κεφαλονιά, όπου η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο λόγω της διαμάχης των τοπικών οικογενειών για την κατάληψη της εξουσίας. Αφού κατάργησαν την τοπική κυβέρνηση ως αυτοκρατορική επίτροπη, ανέλαβαν οι ίδιοι προσωπικά την εξουσία του νησιού. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, ο Καποδίστριας και ο Σιγούρος είχαν καταφέρει να εδραιώσουν την τάξη και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους θασιαστές. Η παραμονή τους παρατάθηκε μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και επέστρεψαν στην Κέρκυρα. Στις 10 Οκτωβρίου 1801, με μυστική συμφωνία στο Παρίσι μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, αποφασίστηκε η αποστρατικοποίηση της Επτανήσου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χειροτερέψει η εσωτερική κατάσταση και να κινδυνεύσει η Επτάνησος να περιέλθει στην κατοχή της Τουρκίας. Για να σώσει την πολιτεία, ο πρίγκιπας Θεοτόκης αναγκάστηκε να φέρει σε συνεννόηση τους ευγενείς με τους δημοκρατικούς και τους αστούς και να ζητήσει εκ νέου τη μεσολάβηση της Ρωσίας. Ο Τσάρος τότε έστειλε στην Κέρκυρα πληρεξούσιο το σακηθινό κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο, έμπειρο διπλωμάτη της Ρωσίας στην Τοσκάνη, ο πατέρας του οποίου, κόμις Δημήτριος Μοντσενίγος, είχε διακριθεί στον αγώνα κατά της Τουρκίας στην περίοδο των Ορλοφικών. Τον Ιούνιο του 1802, ο Καποδίστριας ίδρυσε μαζί με άλλους τον Εθνικό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο εξελέγει γραμματέας. Ο Μοντσενίγος έφτασε στην Κέρκυρα τον Αύγουστο του 1802 και συγκάλεσε συντακτική συνέλευση με νέους γερουσιαστές, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο Ιωάννης Καποδίστριας, προκειμένου να συντάξει έκθεση με τις διατάξεις του συντάγματος που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. Μεγάλη συμμετοχή του Καποδίστρια σε αυτό το σύνταγμα, και μάλιστα σύνταγμα δημοκρατικό, με αρχές οι οποίες ευνοούν όλους τους Επτανήσιους. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας στάλθηκε από τους Ρώσους, που είχαν πια την εξουσία στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά, για να επιβάλει για ακόμη μια φορά την τάξη. Ο Καποδίστριας ήταν μόλις 25 ετών. Και όπως γράφει η καθηγήτρια Ελένη Κούκου, το γεγονός εκείνο αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ιωάννη Καποδίστρια και σφράγισε για πάντα την πορεία της ζωής του ως το θάνατό του. Η διπλωματική και πολιτική του ιδιοφυΐα δοκιμάστηκε και αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στα στενά όρια του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους. Εκεί έδωσε τις πρώτες πολιτικές και διπλωματικές εξετάσεις και κρίθηκαν άριστες από τη μαρτυρία των ίδιων των γεγονότων. Από την πείρα που αποκόμισε πήγασαν οι πολιτικές πεποιθήσεις του και διαμορφώθηκαν οι πολιτικές του ιδέες. Ο πατέρας του είχε σωστά προβλέψει. Μεταβιβάζοντάς του την εντολή της αυτοκρατορικής αποστολής, του άνοιξε το δρόμο που έμφυτα και ο ίδιος αναζητούσε. Τα γεγονότα της Κεφαλινίας χάραξαν τη μοίρα του και την πορεία της ζωής του. Το 1803 η Γερουσία του ανέθεσε την κυβέρνηση του Ιωνίου κράτους και την προεδρία της Νομοτελεστικής Επιτροπής
για τη σύνταξη του νέου κειμένου του συντάγματος. Γραμματέα της Ιόνιας Γερουσίας τον κάνανε, της Ιόνιας Πολιτείας. Όχι μόνο όμως έχει την δυνατότητα να προσφέρει στην Κέρκυρα, αλλά να κάνει εθνικό και πατριωτικό έργο. Πράγματι, στις 5 Δεκεμβρίου 1803 η Γερουσία ψήφισε ομόφωνα το πρώτο μετά την άλωση σύνταγμα που ψηφίστηκε με την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων της Επτανήσου. Το νέο σύνταγμα καταργούσε το διαδοχικό δικαίωμα ευγενίας και έδιδε το δικαίωμα σε κάθε άτομο που διακρινόταν για την αρετή του, τη μόρφωση και που παρουσίαζε τα εχέγγυα ικανού πολίτη να μπορεί να εκλέγεται σε ηγετικές θέσεις και να μετέχει στην Γερουσία. Έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και πρόοδο της παιδείας, των τεχνών, του εμπορίου και της βιομηχανίας. Προέβλεπε την ακεραιότητα της ιδιοκτησίας, το σεβασμό του οικογενειακού ασύλου, την ισονομία και θεμελίωνε τις τρεις μεγάλες εξουσίες του κράτους: νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Ήταν το πρώτο νεοελληνικό σύνταγμα με εξαιρετικά φιλελεύθερες για την εποχή του διατάξεις. Ως προς το σύνταγμα, ως προς τη νομική θωράκιση μιας ξένης εξουσίας σε χώρο δικό του, αντιλαμβάνεται κανείς το μεγαλείο ενός νεαρού, ο οποίος δεν αποθαρρύνεται από το ότι η εξουσία ασκείται από άλλη δύναμη, αλλά επιμελείται του κειμένου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός ο πληθυσμός που σε σύγκριση με τον υπόλοιπο της στεριανής Ελλάδας δεινοπαθούσε, να έχει κάποιες ανθρώπινες δυνατότητες επιβιώσεως. Το Μάιο του 1806 έληξε η θητεία του ως γραμματέας του κράτους. Ο νεαρός πολιτικός διοίκησε τα Επτάνησα με ευφυή τρόπο, χωρίς να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχουν στα κοινά όχι μόνο οι ευγενείς, όπως υπήρχε συνήθεια, αλλά και ο απλός λαός. Πολύ σημαντική και πρωτοπόρα ήταν η δραστηριότητά του στα θέματα της παιδείας. Από τις πρώτες του ενέργειες ως γραμματέας της επικράτειας ήταν να υποβάλει προτάσεις προς ψήφιση στην Ιόνιο Γερουσία σχετικές με τη μόρφωση των νέων, των υπαλλήλων και του κλήρου. Και γενικά ενδιαφερόταν πολύ για την παιδεία, ίσως επειδή είχε συναισθανθεί από πολύ μικρός ότι παιδεία και ελευθερία της Ελλάδος έχει άμεση σχέση. Με συγκατάθεση της Γερουσίας προσκαλεί τον Λόγιο και Σεβάσμιο Ιερέα Ανδρέα Ιδρωμένο να αναλάβει τη μόρφωση των νέων των Επτανήσων. Ιδιαίτερα επίμονος και απαιτητικός, παρουσιάζεται στη μόρφωση του κλήρου. Πιστεύει ότι η μόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για να είναι κάποιος καλός κληρικός και ορίζει ποινές για αυτούς που την αρνούνται. Ίδρυσε 40 σχολεία σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσουν και τα παιδιά των αγροτών μαζί με των τιτλούχων και των ευγενών. Παράλληλα, ανέλαβε τη διαφώτιση των γονιών για την αναγκαιότητα της μόρφωσης των παιδιών τους, γιατί μετά από τόσο μακραίωνη απαιδευσία είχε τονίσει αγάπη για την παιδεία. Ακόμα ίδρυσε την Ιόνιο Ακαδημία, κάτι σαν πανεπιστήμιο, και την ανώτερη σχολή της Τενέδου στην Κέρκυρα, όπου φοιτούσαν υποχρεωτικά για 2 χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι κληρικοί. Τέλος, κατοχύρωσε συνταγματικά την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Η Γερουσία, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του και το ενδιαφέρον του για την παιδεία, τον διόρισε επιθεωρητή της εκπαίδευσης. Προσπαθεί ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερα για τον ελληνισμό. Βέβαια δεν μπορεί, δεν είναι ελεύθερος αυτός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά οπωσδήποτε βοήθησε πάρα πολύ και στην οργάνωση, αλλά και να αποκτήσουν την επιθυμία, την είχα βέβαια πάντοτε οι Έλληνες, να αποκτήσουν την επιθυμία για ελευθερία. Τον Μάρτιο του 1807, ο Αλή Πασάς απειλούσε να καταλάβει τη Λευκάδα. Ο Καποδίστριας, που μέχρι τότε έδειξε τα διοικητικά και πολιτικά του προσόντα, στη συγκεκριμένη περίσταση φανέρωσε τα ηγετικά, στρατιωτικά και οργανωτικά του χαρίσματα. Οργάνωσε άριστα την άμυνα του νησιού και κατόρθωσε να μετατρέψει τον αγώνα της Λευκάδας σε πανιόνιο και πανελλήνιο.
καθώς συνένωσε εναντίον του Αλή όλους τους Επτανήσιους, αλλά και τους πρόσφυγες Σουλιώτες και άλλους Έλληνες, κλέφτες και αρματολούς. Σε αυτούς τους κοινούς αγώνες ήρθε σε επαφή με ονομαστούς οπλαρχηγούς και αναβαπτίστηκε στα οράματά τους για τη Λευτεριά. Τότε γνωρίστηκε καλύτερα και με τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, μετέπειτα Ουγγροβλαχίας, με τον οποίο θα αναπτύξει φιλία και στη συνέχεια θα συνεργάζεται πάντα μαζί του για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την μόρφωση των Ελληνοπαίδων. Ήταν ο πρώτος ο οποίος θέλησε να γνωρίσει το έμψυχο αντιστασιακό, καμιά σχέση με όσα γνωρίζουμε με τον ίδιο όρο, δυναμικό του ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο. Και είναι η πρώτη συγκέντρωση των κλεφτών και των αρματολών με δική του πρόταση. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον ίδιο, καθώς και στις δυνάμεις που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν, αν όντως οι Έλληνες επιθυμούν πρώτα και δεύτερον αποφασίζουν για να αναλάβουν ένα απελευθερωτικό αγώνα. Και εκεί ακριβώς έδωσε μια τρίτη δυνατότητα να αλληλογνωριστούν. Και θα αναφέρω μια περίπτωση χαρακτηριστική. Ο Κολοκοτρώνης χαρακτηρίστηκε ιδιωτελής, τοπικιστής. Ένας ιδιωτελής και ένας τοπικιστής, όταν μάλιστα δεν γνωρίζει καν τον Καποδίστρια, δεν έχει καμία απολύτως ευκαιρία να πάρει δείγμα, κι όμως μεταβαίνει. Και μάλιστα μεταβαίνει και σαν καραβοκύρης, διότι τον ήθελαν να είναι μόνο στη στεριά της Πελοποννήσου. Τον κατηγορούν όμως ότι ουδέποτε εγκατέλειψε την Πελοπόννησο. Η πρώτη έξοδος του Κολοκοτρώνη πέραν της Ζακύνθου, που είναι απέναντι από την Πελοπόννησο, τώρα εκεί που τους καλεί ο Καποδίστριας, διαμορφώνει μια γενική άποψη των ανδρών που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα. Και μεταξύ αυτών διάλεξε και τους κλέφτες και αρματολούς της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, και εξ αυτών ξεχώρισε τον Νικοτσάρα. Η γνωριμία αυτή που έδωσε ως ευκαιρία ο Καποδίστριας για τους καπεταναίους ήταν μοναδικής πίσεως και φυσικά εξυπηρετούσε, δεν πρέπει να το αποκρύψουμε, και τα συμφέροντα της μεγάλης δυνάμειος υπό την οποία εκείνος ασκούσε τα καθηκοντά του. Καταθέτει την πρώτη του σφραγίδα για την επανάσταση και τη συμμετοχή του σε αυτή, χωρίς να είναι ο συμμετέχον αγωνιστής, αλλά ο συμμετέχον νους, πνευματικός, ο οποίος κατορθώνει σε ολόκληρο τον διεθνή χώρο να υπερασπιστεί την ελληνική επανάσταση. Πώς η σχέση αναπτύχθηκε χάρη σε αυτή την πρώτη προσπάθεια του Καποδίστρια, μπορούμε να το πληροφορηθούμε από τα απομνημονέματα του Κολοκοτρώνη. Στις 8 Ιουλίου 1807 στο Τιλσίτ, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν ανακοχή και ακολούθησε η μοιρασιά της ευρωπαϊκής πίτας. Ο Ναπολέον απέτησε από τον Τσάρο Αλέξανδρο να του παραχωρήσει τα Επτάνησα, τα οποία για δεύτερη φορά περίλθαν στη γαλλική κυριαρχία. Έτσι σημειώθηκε το τέλος του πρώτου μικρού ελληνικού κράτους, καθώς και της πολιτικής ζωής του Καποδίστρια στο Ιόνιο. Ο νεαρός πολιτικός, ωστόσο, αποχώρησε με ένα σημαντικό κεφάλαιο εμπειριών. Γνώρισε την ευρωπαϊκή διπλωματία και μελέτησε τα μυστικά της. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η διπλωματική αλλά και πολιτική του ιδιοφυΐα, η οποία και θα προκαλέσει το θαυμασμό στον πληρεξούσιο του Τσάρου, Ζακύνθιο κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο. Η γνωριμία μαζί του θα του ανοίξει το δρόμο για το σταυρό και τη δόξα. Ο Ουζακόφ, ο ναύαρχος εκεί πέρα, τον εκτίμησε πάρα πολύ. Ο Μοντσενίγος κατάλαβε, που ήταν επίσης σύμβουλος των Ρώσων και εκπαιδευτής, κατάλαβε την ικανότητα του Καποδίστρια, και γι' αυτό του οι Ρώσοι αμέσως θελήσανε, και εκτός αυτού ήταν και υπέρ των Ρώσων. Ήτανε τελείως κατά των Γάλλων και φυσικά μετά κατά της Αγγλικής κατοχής. Εκεί κι αν ήταν κατά των Άγγλων.
και τον, για, αυτούς, για αυτές όλες τις ικανότητές του τον θέλησαν να πάει στη Ρωσία. Όταν οι Γάλλοι έγιναν για δεύτερη φορά κυρίαρχοι στα Επτάνησα, πρόσφεραν στον Ιωάννη Καποδίστρια δελεαστικές δημόσιες θέσεις, τις οποίες όμως αρνήθηκε. Χωρίς δισταγμό είπε το μεγάλο όχι στον Απολέοντα, διότι γνώριζε πολύ καλά ότι ουδέποτε ο Γάλλος στρατηγός θα βοηθούσε την Ελλάδα να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Έτσι προτίμησε να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες της Ιωνίου Ακαδημίας και με το ιατρικό και ανθρωπιστικό του έργο. Οι Ρώσοι εκτίμησαν τις διπλωματικές αρετές και τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Καποδίστριας το 1806 στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και τον κάλεσαν επισήμως το 1808 στην Αγία Πετρούπολη με εντολή του Ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Πρώτου. Τον Ιούλιο του 1808 ο ταχυδρόμος κομίζει στον Καποδίστρια ένα επίσημο γράμμα και ένα παράσημο. Αποστολέας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Κόμις Ρομαντζόφ. Στο έγγραφο του ανήγγειλε ότι η αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορα Αλέξανδρος τον όνομαζε υπότι του παρασίμου της Αγίας Άννας Β' Τάξεως και τον διέτασε να αναχωρήσει για τη Ρωσία με σκοπό να αναλάβει υπηρεσία στο διπλωματικό σώμα του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ρωσίας. Του έστελνε ακόμα και μια χρηματική επιταγή για τα κόμιστρα. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας αποδέχτηκε τούτη την πρόταση με ένα μεγάλο ναι στο αναπάντεχο προσκλητήριο, διότι πίστευε και αυτός πως η ομόδοξη Ρωσία ήταν η σωτηρία υπερδύναμη που θα τους βοηθούσε στον ιερό απελευθερωτικό τους αγώνα. Πήγε το 1809 και σκέφτηκε και ο ίδιος ότι το να μείνει εδώ δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο για τον ελληνισμό. Τούτο το ναι θα καθόριζε την πορεία της ζωής του, της πατρίδας του και της Ευρώπης. Έφυγε από τα Επτάνησα ο Καποδίστριας και το 1809 έφτασε στην Πετρούπολη. Στην Κέρκυρα ξαναγύρισε μόνο το 1819 για λίγο, για να δει τον πατέρα του πριν πεθάνει.